μεγάλοι της Renault μετρούν πολλά χρόνια επιτυχίας στην κατηγορία των Super Mini, με το Clio να είναι από τα best seller της κατηγορίας. Η Hyundai από την άλλη είναι πιο καινούργια στο χώρο και δείχνει να έχει βρει τη συνταγή της επιτυχίας όσον αφορά τα αυτοκίνητα της μικρής κατηγορίας. Στόχος και των δύο αυτοκινήτων είναι η εύκολη μετακίνηση μέσα στην πόλη με χαμηλό κόστος κτίσης και συντήρησης, με τη δυνατότητα βέβαια να κινούνται και εκτός αυτής με αξιώσεις. Κάτω από το καπό του i20 βρίσκεται το χιλιάρις turbo της κορεάτικης εταιρείας, στην έκδοση με τους 100 ύπους και το πεντάρι μηχανικό κυβότιο. Δίνει αξιόλογες επιδόσεις και κατανάλωση που κυμαίνεται γύρω στα 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Στο εσωτερικό βρίσκουμε καλά υλικά για την κατηγορία, οι χώροι είναι υπέρ αρκετοί, με την εργονομία και την άνεση να είναι τα κύρια στοιχεία του αυτοκινήτου. Εξοπλίζεται με οθόνη πολλαπλών χρήσεων και κάμερα οπισθοπορίας στο βασικό εξοπλισμό. Το πλαίσιο δείχνει στιβαρό και η ανάρτηση αποσβαίνει καλά τις ανομαλίες. Η ποιότητα κύλησης είναι πολύ καλή και ο θόρυβος στην καμπίνα χαμηλός. Σε γενικές γραμμές, η αίσθηση του αυτοκινήτου είναι θετική, χωρίς να υπάρχουν θυσίες στην ποιότητα και την οδική συμπεριφορά που είναι κορυφαία. Ταξιδεύει άνετα, φρενάρει καλά και μπορεί να κινηθεί γρήγορα στον επαρχιακό. Μέσα στην πόλη η κίνηση είναι άνετη, με το Hyundai να είναι ευέλικτο και εύκολο στις μετακινήσεις. Το Clio από την άλλη είναι ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο. Νεανικό design και ευχάριστη οδική συμπεριφορά είναι τα στοιχεία που το περιγράφουν. Ο κινητήρας του Clio είναι ο 900 TCI με τους 90 ύπους. Συνδυάζεται με πεντάρι μηχανικό κυβότιο και δείχνει να είναι αρκετός για το Clio. Υστερεί σε επιδόσεις σε σχέση με το σύνολο του i20, δίνοντας όμως χαμηλότερη κατανάλωση, ιδίως μέσα στην πόλη. Το εσωτερικό του Clio είναι ανανεωμένο, με καλά υλικά και όμορφο σχεδιασμό. Οι χώροι των επιβατών ικανοποιητικοί, αν και μικρότεροι του i20, με το port bagage να είναι από τα μεγαλύτερα όμως στην κατηγορία. Υπάρχει και εδώ κάμερα οπισθοπορίας στον εξοπλισμό, με την οθόνη πολυμέσων να είναι από τις πιο εύκολες και χρηστικές της κατηγορίας. Το πλαίσιο του Renault είναι αρκετά καλό. Δείχνει στιβαρό, με καλή ηχομόνωση και υψηλή ποιότητα κύλησης. Η αίσθηση του αυτοκινήτου είναι η κλασική των γαλλικών της κατηγορίας. Η ανάρτηση παίρνει κλίσεις, αλλά καταφέρει να αποσβαίνει σχεδόν τα πάντα και η πρόσφυση ακόμα και στο όριο είναι κορυφαία. Μέσα στην πόλη το Clio δείχνει να βρίσκεται στο στοιχείο του, με τις μικρές διαστάσεις να είναι μεγάλο ατού του αυτοκινήτου. Στον επαρχιακό το στήσιμο είναι πολύ καλό και εμπνέει εμπιστοσύνη να κινηθείς γρήγορα. Ταξιδεύει άνετα, αν και η ροπή του κινητήρα στις χαμηλές στροφές δεν είναι αρκετή και δυσκολεύει λίγο τις προσπεράσεις. We'll be right back.
έχοντας οδηγήσει και τα δύο αυτοκίνητα, καταλήγουμε στο ότι είναι δύο αρκετά διαφορετικά σύνολα που καλύπτουν όμως το ίδιο αγοραστικό κοινό. Προσωπική επιλογή το i20, κυρίως λόγω κινητήρα και αξιοπιστίας. Απ' την άλλη βέβαια δεν μπορείς να πεις ότι το Clio είναι ένα κακό αυτοκίνητο, το ίδιο δείχνουν και οι πωλήσεις του μοντέλου. Οι τιμές και των δύο με τον εξοπλισμό και τον κινητήρα της δοκιμής κυμαίνονται γύρω στις 14.000 ευρώ. Με πλούσιο εξοπλισμό και καλές επιδόσεις, αποτελούν δύο πολύ καλές εναλλακτικές απέναντι στα best seller της κατηγορίας.